καλωσορίσατε στο Greek Group. Εγώ θα σας κάνω την παρουσίαση του έργου Business Pie. Πριν την κάνω όμως, γιατί μπορεί να μπερδέψει κάποιους τι σημαίνει Business Pie και γιατί έχω τονίσει τη λέξη το έργο και όχι το Business Pie. Το Business Pie ξεκίνησε ως ιδέα κάπου τον Φεβρουάριο, όταν προσπαθούσαμε να βρούμε μια, καθόμασταν μια παρέα ανθρώπων και σκεφτόμασταν τι λείπει, ας πούμε, από την ελληνική αγορά στις επιχειρήσεις και γιατί, ας πούμε, δεν υπάρχει μεγάλη διείσδυση των λογισμικών ανοιχτού κώδικα και σε εταιρικά περιβάλλοντα. Και ένα από τα βασικά προβλήματα που σκεφτήκαμε ήταν το κόστος λειτουργίας αυτών των σερβερ, κυρίως είτε είσαι μικρός, είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι ένα άτομο, σε ένα γραφείο, ένας πολιτικός μηχανικός ή οτιδήποτε. Το κόστος για να ξεκινήσεις να επενδύσεις, να αγοράσεις έναν σερβερ και να πληρώσεις ένα λογισμικό, είτε είναι CRM, είτε είναι ERP, είτε είναι οτιδήποτε, είναι αρκετά υψηλό. Δεν τους νοιάζει αν είσαι ένα άτομο, δεν τους νοιάζει αν είσαι πέντε άτομα. Θα πληρώσεις ένα ποσό χ. Παρ' όλα αυτά, ήδη στο εξωτερικό χρησιμοποιείται αρκετά το ανοιχτό λογισμικό για εταιρικά περιβάλλοντα και σε επίπεδο CRM και σε ERP. Οπότε είχαμε σκεφτεί να δημιουργήσουμε έτσι μια ομάδα ανθρώπων που θα, επειδή ασχολείται με το ελεύθερο λογισμικό στις επιχειρήσεις, να ενώσουμε λίγο τις δυνάμεις, να έχουμε κάποιο μέρος που μπορούμε να συζητάμε αυτά τα ζητήματα, να ανταλλάξουμε ιδέες, εμπειρίες, τεχνογνωσίες, πού πάει καλά, πού δεν πάει καλά, για να δημιουργήσουμε μια κοινότητα. Μετά από αρκετή σκέψη, το πράγμα δεν προχώρησε έτσι όπως το σκεφτήκαμε, διότι αυτό που κάνει μια κοινότητα, και θα το πούμε και, παρακάτω, είναι να υπάρχει μια κοινή ιδέα. Όταν έχεις πολλές ιδέες, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις μια, μια κοινότητα σκόρπια για, με βάση πάρα πολλές ιδέες. Οπότε, όταν σκέφτηκα κάποια στιγμή τα single board computer, τι μπορούν να κάνουν για ένα άτομο και τις δυνατότητες που έχουν, αλλά και αυτά που είδα μετέπειτα θα βγουν, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή βάση, ας πούμε, να ξεκινήσουμε να προωθούμε το ελεύθερο λογισμικό πάνω σε ελεύθερο και ανοιχτό hardware. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα, ας πούμε, του Business Pie, σε συνεργασία φυσικά με, με την εταιρεία ELAC, η οποία ανακοίνωσε και χρηματοδοτεί κάποιες ενέργειες ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού, και το Business Pie εγκρίθηκε ουσιαστικά για να συμμετάσχει σε αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν το έργο Business Pie είναι έργο. Αποτελείται από ένα single board computer. Έγινε αναζήτηση στην αγορά για το ποιο θα είναι απ' όλα, με βάση κάποιες έρευνες που έκανα και κάποιες συζητήσεις που έκανα στην αγορά. Εκείνη την περίοδο είδαμε ότι μια κατάλληλη βάση ήταν το Banana Pie. Και αυτό γιατί ήταν θέμα κόστους, απόδοσης, τι προσφέρει, τι δεν προσφέρει, και διαθεσιμότητα στην αγορά. Μην ξεχνάτε ότι πέσαμε πάνω στα capital control το καλοκαίρι και ήταν λίγο δύσκολο να κάνεις και παραπάνω αγορές από το εξωτερικό, να κάνεις και κάποιες δοκιμές παραπάνω. Οπότε, επειδή ο σκοπός ήταν το proof of concept ότι δουλεύει αυτό το πράγμα για ένα, δύο έως τρία άτομα, πέντε άτομα σε μια επιχείρηση, ξεκινήσαμε με το άμεσα διαθέσιμο που ήταν το Banana Pie, το οποίο είναι λίγο καλύτερο σε αυτά τα θέματα από κάποια άλλα board. Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργηθεί μια διανομή η οποία θα είναι έτοιμη να την κάνει εγκατάσταση οποιοδήποτε στο Banana Pie board και να δουλέψει κατευθείαν. Έτοιμο με όλα τα εργαλεία που χρειάζεται από ELAC για την επιχείρηση και να ξεκινήσει να δουλεύει. Ως πρώτη φάση επιλέχθηκε το VTiger CRM, το οποίο είναι ένα CRM απλό, όμορφο, λιτό και θα βολέψει ένα άτομο, δύο, τρία άτομα που χρειάζονται κάπου να καταγράφουν το πελατολόγιο τους. Το επόμενο βήμα ήταν να γίνει τεκμηρίωση. Και ο λόγος γιατί χωρίς τεκμηρίωση δεν μπορεί να το αναπαράγει κάποιος άλλος. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι ανοιχτών δεδομένων, ανοιχτού hardware, ανοιχτού λογισμικού, θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση. Πρέπει κάποιος να μπορεί να διαβάσει όλη την τεκμηρίωση και να πει: OK, το έχω, μπορώ να το φτιάξω με κάποιο άλλο λογισμικό. Έχω μια άλλη ιδέα, να βάλω ένα άλλο λογισμικό και να το χρησιμοποιήσουμε πάνω εκεί.
Και το τέταρτο επόμενο, κοινότητα. Γιατί όχι να δημιουργηθεί μέσα από αυτό μια κοινότητα η οποία θα ανταλλάσσει τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα προτείνει νέες λύσεις και ούτως ή άλλως περιμένουμε και καινούργια boards τα οποία θα είναι ακόμη πιο ισχυρά και ποιος ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα. Για να φτιάξουμε λοιπόν κάτι χρήσιμο. Γιατί ποιο το νόημα να φτιάχνεις κάτι και να ανεβάζεις ας πούμε έναν κώδικα ή οτιδήποτε εκεί έξω και να περιμένεις ότι OK, έφτιαξα κάτι χρήσιμο. Για να κάνεις κάτι χρήσιμο θα πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές πολύ καλά μελετημένες, χωρίς να αφήνουν κενά και να μπορεί ο καθένας να τις διαβάσει και να τις κατανοεί. Κάποιος ο οποίος είναι η ειδικότητά του σε αυτό το τομέα. Μεθοδολογίες, να περιγράφει τους μεθόδους που έγινε όλο αυτό το έργο, πώς φτιάχτηκε από την αρχή, τι μελέτες έγιναν πάνω σε αυτό το board, πώς επιλέχθηκε η καταλληλότητά του, διάφορα benchmarks κτλ. Να δει ποιο είναι το υλικό, ποιο είναι το λογισμικό που μπορεί να έχει, διότι κάποιος μπορεί να πει, OK, εγώ έχω διαθέσιμο ένα Raspberry Pi. Μπορώ να αναπαράγω το έργο πάνω στο Raspberry Pi. Αυτός είναι ο σκοπός και της τεκμηρίωσης και των τεχνικών προδιαγραφών. Και φυσικά να καταγράψουμε κάποια εμπειρικά δεδομένα. Διότι ωραία όλα τα benchmark, ωραία όλα τα test, το θέμα είναι όταν μπει στην επιχείρηση όλο αυτό, τι αποκομίζει κάποιος IT manager από όλη αυτή την εμπειρία που θα έχει στα testing που θα κάνει. Οπότε λοιπόν η ιστορία όλη ξεκίνησε με ένα απλό banana pie, το οποίο είναι ένα, τόσο θα σας το δείξω μετά, ένα διπύρινο ARM Cortex A7 στα 1 GHz, με 1 GB RAM στα DDR3 και μια κάρτα γραφτών Mali 400MP20. Το αναφέρω, την κάρτα γραφτών την αναφέρω μόνο σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συνδέσει HDMI. By default είναι απενεργοποιημένη για να μην τρώει ούτε μνήμη, ούτε και ρεύμα. Οπότε το αναφέρω σε περίπτωση που θέλει κάποιος να συνδέσει ένα HDMI, να μπορεί να το ενεργοποιήσει και να το χρησιμοποιήσει. Τα benchmark που έγιναν για να επιλέξουμε τα boards έδειξαν ότι στο banana pie επιβεβαιώνουν την ικανοποιητική απόκριση σε περιπτώσεις κλίση από 1 έως 3 άτομα. Η τεκμηρίωση είναι πάνω, θα βγει και αναφορά κάπου αρχές Οκτωβρίου, που θα περιγράφει τι τεστ έγιναν με εικόνες, τα benchmarks, ποια εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το, για την προσομοίωση ας πούμε ενός έως 5 ατόμων που κάνουν επίσκεψη στο board, να δούμε ποιο είναι το input-output, ποιες είναι οι ταχύτητες που συγκεντρώνει, τι αποδόσεις έχουμε και ποια είναι η αποκρισιμότητα. Είδαμε ότι σε περιπτώσεις κλίσης από 1 έως 3 άτομα είναι αρκετά ικανοποιητική. Θα μου πείτε, OK, εγώ θέλω να το κάνω παραπάνω. Σύμφωνα με το scaling, το οικονομικό, σε αυτή την περίπτωση, όταν μια επιχείρηση έχει 4 άτομα μέσα, 5 άτομα, με βάση τα οικονομικά μοντέλα επιχειρήσεων, έχει την οικονομική πλέον δυνατότητα να πάει σε έναν κανονικό υπολογιστή. Δεν έχει νόημα να έχει πλέον παρά να πάει. Εδώ μιλάμε καθαρά για κάποιον που τώρα ξεκινάει την επιχείρηση και θέλει να έχει έναν μικρό σερβερ για να κάνει τη δουλειά του. Μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, που ο τζίρος της εταιρείας σου θα μπορέσει να τον βοηθήσει, μπορεί να πάει στα επόμενα μοντέλα πλέον, που μπορεί να πάρει ένα κανονικό σερβερ για την επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για το proof of concept. Τώρα ξεκινάω επιχείρηση, θέλω έναν σερβερ. Οπότε δεν είναι δικαιολογία να μου πει κάποιος ότι ναι, αλλά μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια τι θα γίνει αυτό που μπορώ, αν εγώ προσλάβω 10-12 άτομα. Όταν έχεις τη δυνατότητα να προσλάβεις 10-12 άτομα, σημαίνει έχεις και τη δυνατότητα να πάρεις κάτι καλύτερο από θέμα board. Το λειτουργικό, όπως είπαμε, η διανομή είναι το Bananian OS, το οποίο είναι ένα Debian λειτουργικό σύστημα. Πάνω έχει στημένο The Tiger 6,3 και το μεταφράσαμε στα ελληνικά. Η μετάφραση είχε ξεκινήσει Φεβρουάριο, ναι, και λίγο πιο πριν. Ήρθαν 3-4 άτομα, μας βοήθησαν και τους ευχαριστώ, τώρα δεν είναι πάροντες, διότι οι περισσότεροι είναι είτε ο ένας στο εξωτερικό, είτε ο άλλος Αθήνα, Κύπρο κλπ. Οπότε με βοήθησαν να μεταφράσουμε την έκδοση 6 και από και πέρα εγώ συνέχισα με την 6.1, 6.2 και 6.3. Το V-Tiger, ο λόγος που το παρουσιάζω κιόλας εδώ πέρα είναι επειδή το ξέρω, το έχω κάνει εγκατάσταση σε πελάτες, το δουλεύουν και το χρησιμοποιούν.
Η μετάφραση είναι διαθέσιμη όποιος το κάνει εγκατάσταση στο Vettiger. Στο marketplace έχει ένα μέσα για τον admin. Ένα marketplace πηγαίνει και κάνοντας ένα κλικ εκεί είναι η εγκατάσταση των ελληνικών, είναι πλήρως μεταφρασμένο. Οπότε λοιπόν ας μιλήσουμε για την τεκμηρίωση και τις ιδέες. Αφού έχουμε τη διανομή, έχουμε και, και το board, από εκεί πέρα πρέπει να είναι σωστά δομημένη η τεκμηρίωση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει κάποιος να κάτσει να την γράψει. Παιδιά, πιστέψτε με, η τεκμηρίωση είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που συνάντησα εγώ. Μου πήρε απίστευτο χρόνο να γράψω το τι έχω κάνει στο board, πώς έγινε όλη η δουλειά, για να μπορεί οποιοδήποτε να το διαβάσει και να κάνει την ίδια διαδικασία. Που σημαίνει ότι θέλει αρκετή δουλειά. Το πρώτο βήμα έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει κάποια άλλη ιδέα να εγκαταστήσει κάποιο άλλο λογισμικό στο board, καλό είναι να κάνει και την τεκμηρίωση. Αν δεν μπορεί να την κάνει κάποιος, μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι κακό. Άρα αυτό που κάνει, που είναι σημαντικό για να επιβιώσει μια κοινότητα λογισμικού, ειδικά σε θέματα επιχειρηματικού λογισμικού, είναι η σωστή τεκμηρίωση, η οποία να μπορεί να αναπαράγεται και από άλλους IT. Και σκοπός φυσικά είναι, αφού γίνει σωστά η τεκμηρίωση, να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιος καινούργια προϊόντα μέσα από το board. Έλα, καλό μου, μην μας απογοητεύεις. Να δημιουργήσει, να μεταδώσει τις γνώσεις και να προτείνει νέες λύσεις. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός της τεκμηρίωσης. Να πάρει όλη τη γνώση που απαιτείται για να μπορέσει να δημιουργήσει καινούργια προϊόντα και να τα μεταδώσει. Αυτές είναι οι βασικές αρχές λοιπόν που δημιουργούν την κοινότητα. Να μαζευτούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κοινό στόχο να παρέχουν ελεύθερο λογισμικό και hardware στις ελληνικές επιχειρήσεις. Για να γίνει όμως αυτό μια προϋπόθεση, χρειαζόμαστε επαγγελματίες IT. Καλό είναι το hacking στο σπίτι με Linux, καλό είναι το hacking και η χρήση των διανομών στο σπίτι μας, καλό είναι το να γράφουμε κώδικα. Χρειαζόμαστε όμως IT επαγγελματίες οι οποίοι είναι ψημένοι στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Διότι οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες δουλειάς σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι τελείως διαφορετικοί από, από ένα μέρος που έχεις απλά υπολογιστές σε σχολείο, απλά ξέρω εγώ έχεις ένα μικρό γραφείο και έχεις έναν υπολογιστή με Linux. Έχει τεράστια διαφορά οι συνθήκες εργασίας και IT και οι απαιτήσεις που χρειάζονται από ένα ελεύθερο λογισμικό σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν μπορεί να μπει οτιδήποτε και δεν μπορεί να αλλάζουν πράγματα όποτε θέλουν. Και από πού ξεκινάμε? Έχετε κάποια ιδέα? Πολύ απλά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ πέρα ή απλά επικοινωνήστε μαζί μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πασχαλίδη που έκανε το λόγο, δεν είναι εδώ, τον Πουλγίδη ο οποίος μου έκανε κάποια bug report για την ιστοσελίδα, όταν τα είδε φρίκαρε, οπότε λέει έλα εδώ, πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά. Και έτσι δημιουργείται σιγά σιγά σταδιακά μια κοινότητα που θα υποστηρίζει το ελεύθερο λογισμικό στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Στο είδα. Ερωτήσεις, κάτι άλλο, απορίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Εγώ θέλω. Λοιπόν, έχεις δοκιμάσει δηλαδή Vettiger στο Banana Pie. Yes. Έτσι. Το, πώς το είπαμε, το Bananian OS. Yeah. Τι είναι, είναι δηλαδή... Ένα Debian. Είναι ένα Debian το οποίο δεν έχει γραφικό περιβάλλον και απλά τρέχει πάνω κατευθείαν το... Μπράβο. Ένα σερβερ. Όπως το είδες στο τερματικό. Το ανοίγεις και τρέχει με τη μία. Δηλαδή, το βάζω στην πρίζα και τρέχει, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Όχι. Είναι στημένο έτοιμο. Η διανομή είναι έτοιμη, τουλάχιστον η διανομή που εγώ προσφέρω στον Banana, μπορείτε να το κατεβάσετε, πληροφορίες είναι στο site, μπορείτε να το κατεβάσετε, έτοιμο είναι, με ένα DD, το περνάτε στην SD κάρτα, το φορτώνετε. Η τεκμηρίωση είναι πληρές, θα μπορείτε να διαβάσετε πώς θα βρείτε την IP, τα πάντα, πώς θα συνδέσετε το board, όλα για να συνδεθείτε και να δείτε το web page του Vettiger από το browser του υπολογιστή σας. Δηλαδή γιατί έχει... το Vettiger είναι web platform. Έχει πληροφορίες και πώς να συνδέσει τους client μετά. Τα πάντα. Πώς να συνδέσει το client, πώς να συνδέσει τους άλλους υπολογιστές να βλέπουν το Vettiger,
Αυτός ήταν και ο στόχος της τεκμηρίωσης. Να μην μένουν άλλοι τα ερωτήματα. Ήρθε μόνο το τέλειο. Ναι. Εντάξει, με κάλυψε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον λόγο που το κάνατε. Ο λόγος. Πολύ ωραία. Ο λόγος ήταν... Θα βγάλετε κάποιο κέρδος, δηλαδή. Όχι. Εγώ δεν βγάζω κάποιο κέρδος. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω... Ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω, επειδή έχω χρόνια εμπειρία στις κοινότητες ελεύθερου λογισμικού το 2002 μέχρι τώρα και ασχολούμαι συνέχεια με ανθρώπους καθημερινούς που έχουν να κάνουν με το Linux και τις διανομές, αυτό που λείπει στον ελληνικό χώρο και τον βλέπω στον εξωτερικό, γιατί μιλάω με το εξωτερικό, με άλλους IT που χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό, είναι ότι δεν υπάρχει IT community ελεύθερου λογισμικού για επιχειρήσεις. Είναι όλο για desktop, διανομή τάδε, κοινότητα διανομής σάλης, κοινότητα διανομής για εκάστοτε λογισμικό, ξέρω, WordPress. Δεν υπάρχει κοινότητα IT για λογισμικό ελεύθερο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και ο λόγος που το είχα ξεκινήσει να το συζητώ με τα παιδιά τον Φεβρουάριο ήταν αυτός. Και σταδιακά αντέστρεψα την σκέψη, είπα, κάτσε να κάνω κάτι κρίσιμο ως βάση, να υπάρχει κάτι που μπορούμε να συζητάμε πάνω, και μετά βλέπουμε πώς θα πάει. Γιατί αυτό ήθελα απλά να κάνει το proof of concept. Να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει. Και αυτό έκανα. Έφτιαξα τη διανομή, έκανα εγκατάσταση τα πακέτα που είναι απαραίτητο για να τρέξει το VTiger. Εσύ απλά το παίρνεις, το κατεβάζεις, το βάζεις στο παράθυρο να πάει, ανοίγεις, έτοιμος. Και ξεκινάς να δουλεύεις. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολούμαι με το slow καλή ώρα. Εγώ πώς μπορώ να το δώσω σε κάποιον συνεργάτη, δεν μιλάμε για επιχειρήσεις όπως είπατε, ένα ή τρία άτομα, συγκέντρωση είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή είμαστε μόνοι, που ανοίγουν μια μικρή επιχείρηση με τον ξάδερφο ή με οτιδήποτε, το οποίο έχει μια μικρή καλή ώρα αποθήκη. Ένα σκέλος είναι αυτό, ένα άλλο είναι ένα περίπτερο, το οποίο όπως γνωρίζετε η αποθήκη, το σκάνερ και αυτά, το ελάχιστο κοστολόγιο είναι 1.000 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, με αυτό, αν υπάρχει συμβατότητα και η δυνατότητα, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και κάτι άλλο. Σε ποιο θα απευθυνθώ εγώ, κύριε Σαλή, θα έχω ένα φίλο. Ναι, πόσο θέλουμε. Νίκο μου, θα βγάλεις με 150 ευρώ, θα έχεις όλη την αποθήκη δική σου. Και θα δουλεύεις 1, 2, 3. Ναι, Μιχαλή, και άμα πάθει κάτι, και αν γίνει κάτι, σε ποιο να απευθύνω. Ωραία. Στις επιχειρήσεις, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ό,τι και να πάρεις, είτε πάρεις τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είναι και αυτό ένα ελεύθερο λογισμικό, είτε πάρεις ένα άλλο λογισμικό, αυτός που θα σου το πουλήσει είναι και αυτός που θα σου δίνει support. Μιλάμε τώρα για τις επιχείρησεις, δεν μιλάμε ότι θα πας στο τάδε φόρουμ, τάδε κοινότητα, παιδιά έγινε αυτό, τι κάνω. Δεν είναι δουλειά σου αυτό. Δουλειά αυτού που σου το μετέφερε, αυτού που σου το έκανε εγκατάσταση, αυτού που σου το προσάρμοσε στην καθημερινότητα της δουλειάς σου, είναι αυτού η δουλειά να σου παρέχει υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή αυτό το έργο, το δικό σας, ποιος το υποστηρίζει, ποιος αυτή το στιγμή... Θα σε εσάς, θα πάτε εσείς. Ναι. Σεβαστό και κατανοητό, εγώ δεν το αμφιβαλώ, γι' αυτό το έργο θα παράγω. Ναι. Λογικό είναι. Αν μπορείτε να το κάνετε, έχετε τις τεχνικές γνώσεις, να βάλετε κάποιο άλλο λογισμικό. Πες σε μένα δεν με βολεύει το VTiger. Θέλω να βάλω το Dolibar. Γιατί έχει και ERP. Γιατί θέλω να φοβούν για τιμολόγια. Και ξέρω να το χρησιμοποιώ αυτό. Με γεια σας, με χαρά σας. Η τεκμηρίωση είναι εκεί πέρα, μπορείτε να τη διαβάσετε, να την αναπαράγετε, τι έχω κάνει εγώ, να μιλήσετε μαζί μου, να σας προτείνω λύσεις σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον Dolibar, να το δούμε μαζί και βγάζουμε την τεκμηρίωση όπως είναι και έξω, να την κάνει και κάποιος άλλος. Και εσείς και υποφελήσετε από το ότι μπορείτε να το μεταπουλήσετε αυτό το πράγμα σαν υπηρεσία σε κάποιον και φυσικά να το χρησιμοποιήσετε και εσείς στην επιχείρησή σας. Αυτό είναι το σκεπτικό. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ιδέα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ελεύθερο λογισμικό στις ελληνικές επιχειρήσεις, ανάλογα φυσικά και το κόστος που θα χρησιμοποιήσεις είτε IT manager είτε developer. Για παράδειγμα, έχω συνεργάτες στην Αθήνα, οι οποίοι πραγματικά ξέρουν να παίξουν και να κάνουν το VTiger, μπορούν να στήσουν οτιδήποτε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, έχω όμως συνεργασία και μπορώ να παρέχω υπηρεσία μέσω του VTiger, μέσω του συνεργάτη. Κατανοητό αυτό, ναι. Εγώ δεν
ναι, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ είναι αυτή η πρόθεση που θέλω να κάνω απέναντι σε αυτή τη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Να αξιοποιήσουμε με τα ελάχιστο χρήμα, με τα ελάχιστα κοστολόγια, κάποιου ανθρώπου που σε αυτού του δύσκολου καιρού είναι χρήσιμοι, πιστεύω. Φυσικά. Άξι, όταν ξεφύγει και μετά, όπω καλά είπατε, θα πα σε κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς. Όταν λέμε ξεκινάμε, εντάξει, τώρα ελεύθερο επαγγελματία δεν έχει πάνω πάνω από ένα-δύο άτομα ή ένα που θα ή ένα μπορεί να είναι και μόνο ή μία γραμματεία και να χρησιμοποιεί μόνο. Ακριβώ, δεν έχει κάποιο ιδέα. Δεν έχει κάποιο ιδέα. Λοιπόν, αυτό όμω καλεί κάποιον τεχνικό που θα σου φτιάχνει τον υπολογιστή γιατί χάλασε, θα καλεί και τον αντίστοιχο IT που σου έβαλε το λογισμικό για να σου παρέχει υποστήριξη. Αν δεν σου κάνει αυτό και αύριο μεθαύριο δει ότι η κοινότητα ήδη έχει πολλού που ασχολούνται με το ίδιο κομμάτι και έχουν κάνει κάποιε δουλειέ, πώ να βρει κάποιον άλλον. Αυτή είναι η μαγεία του ελεύθερου λογισμικού. Κάτι άλλο. Δεν έχω τίποτα, δεν έχω το board. Πόσο θα μου κοστίσει από τον αγοράζω μέχρι να το έχω στημένο έτοιμο. Ωραία. Αυτό το board το έφτιαξα με 65 ευρώ. Δηλαδή. Το board, SD κάρτα. Προφανώς άμα θες βάζεις και σκληρό δίσκο. Micro USB, αυτά. Ναι. Ναι. Τώρα, αυτό ήταν για να αποδείξω ότι γίνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα κάποιος, ειδικά αν είναι γνώστης του αντικειμένου, μπορεί να πει οκ, αυτό λοιπόν θα το πάρω το board και αφού έχει gigabit Ethernet δεν θα του βάλω σκληρό δίσκο να αποθηκεύει τα δεδομένα εκεί, θα τα στέλνω σε ένα NAS. Ναι. Θα τα στέλνω σε έναν άλλον υπολογιστή ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά, θα διαμερασμό αρχείων. Ή θα του κοτσάρω SATA, γιατί παίρνει και SATA. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Εντάξει, η SD κάρτα είναι απαράδεκτη. Εκεί μετά κάνεις, ξεφεύγει. Το κάνεις εγκατάσταση στο SATA και σε αρέσει. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό σου το κόστος τι θέλεις. Θες να πληρώσεις SATA, ας πούμε, ο οποίος να είναι 100 γίγκα και θες μόνο αυτό το πράγμα και σου αρκεί, γιατί θα έχεις μόνο ας πούμε, το V-Tiger ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό. Μπορείς. Θες να βάλεις WordPress με CV CRM. Δικό σου θέμα. Ναι. Και τι έχεις δοκιμάσει και δεν πέτυχε. Βασικά αυτά αναφέρονται στην τεκμηρίωση. Ότι μην εγκαθιστάτε αυτά και αυτά γιατί τους αποσπάζουν. Δεν το έχω κάνει αυτό. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν το έχω κάνει, ασχολήθηκα απλά να αποδείξω ότι μπορεί να γίνει και από εκεί και πέρα ο χρόνος είναι για να δούμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε πιο σκληρά benchmark, με πιο μεγάλη πολυπλοκότητα και να δούμε και άλλα θέματα. Να μεταφέρουμε εμπειρίες χρηστών που το δοκίμασα. Εντάξει. Κάτι άλλο. Πέρα από το V-Tiger, κάποιο άλλο CRM ή ERP. Λάμπ είναι. Μπορείς να βάζεις το θέλεις. Δικό σου θέμα, αρκεί φυσικά, μην ξεχνάμε είναι ARM. Είναι υπάρχει κάποιο θέμα με κάποια extensions, με κάποια που μπορεί να χρησιμοποιούν κάτι περίεργο, που θέλει κάποια binaries ή που δεν έχουν γίνει port. Μέχρι στιγμής, ας πούμε, το V-Tiger, θέλω απλά PHP, MySQL. Γεια σας. Αυτό ήταν. Και απάντηση φυσικά. Τίποτα άλλο. Το Dolibar, από ό,τι ξέρω, Σέργιε, Δεν έχει. Λάμπ είναι, το βάζεις. Τελείως. WordPress παίζει, ό,τι θες. Το μπανάνα είναι έτσι. Ναι, αυτό είναι το μπανάνα. Πόσο λάμπ. Ένα γίγκα. DDR3. Εντάξει. Ας να δούμε. Τώρα φυσικά δεν επισκέπτεται κανένας το λοζίδιμα και εδώ γράφει 82 MB. Έτσι. Τώρα τρέχει από SD κάρτα, φανταστείτε ότι με SATA ας πούμε θα δουλεύει καλύτερα. Αυτό είναι το interface ας πούμε του V-Tiger. Δεν είναι, ήθελα να εστιαστώ στο V-Tiger γιατί ο σκοπός δεν είναι το V-Tiger, δεν είναι το board, δεν είναι το έργο, όλο το concept. Έτσι. Το V-Tiger έχει ένα ημερολόγιο, έχει τους οργανισμούς, έχει τις επαφές, έχει αιτήματα σε περίπτωση που είναι τρία άτομα και θέλουν να καταγράψουν να στείλουν σε κάποιον ένα αίτημα για υποστήριξη χάλασε ο εκτυπωτής, θέλουν να το καταγράψουν στο σύστημα, αυτό κάνει δουλειά. Έχει τις υπηρεσίες, έχει και άλλα πραγματάκια, τώρα αυτά που ξέρετε δεν φαίνονται καλά. Τιμολόγια, συνδέεται με τηλεφωνικό κέντρο, οπότε βλέπεις pop-up ποιος παίρνει τηλέφωνο. Ένα CRM. Διαχείριση πελατολογίου. Έτσι. Απλά πράγματα. Και δεν ήθελα ας πούμε, να εστιαστώ εδώ πέρα, γιατί δεν έχει νόημα.
και Google Contacts για συγχρονισμό επαφών με κινητό Android, iOS, και τα πράγματα για αυτό. Αυτά. Κάτι άλλο. Σας άρεσε η πλέον. Θα σου πω κάτι. Είχαμε αυτή τη συζήτηση πριν. Μου είπε, γιατί να μην πάρω 3-4 gold και να μοιράσω τη δουλειά. Ένας να είναι MySQL Server, ο άλλος να είναι Apache, ο άλλος να κάνει κάτι άλλο και να γίνεται έτσι ένα balance, ας πούμε, καλό. Το κοστολόγιο που θα φτάσεις για να φτιάξεις ένα τέτοιο board πλέον πλησιάζει ένα σταθερό υπολογιστή αρκετά καλό πλέον. Δηλαδή, το κοστολόγιο θα φτάσει γύρω στα, να μην φτάσει στα 300-400-500 ευρώ. Εκεί γύρω για να κάνεις, ας πούμε, 4 board, ένα πάνω στο άλλο. Δεν έχει νόημα πλέον. Έτσι. Δηλαδή, παίρνεις ένα σταθερό υπολογιστή, μόνο πύργο, και θα έχει quad-core, 4 GB RAM και βάλε. Ή παίρνεις πλέον ένα VPS πλέον, δηλαδή το κόστος είναι ξεφεύγει. Το Vetiger και κατ' επέκταση το Business Pie, τι επιχειρήσεις μπορεί να εξυπηρετήσει? Αυτό δηλαδή, είναι τιμολόγια... Μιλάμε για, για λογισμικό επιχειρήσεων, το οποίο θα δουλεύει μέσα από Web Interface. Ναι. Όχι, είναι εγκαταστήσιμο σε Linux. Θέλω να πω, σκέφτομαι εμπόριο και υπηρεσίες. Μπορώ δηλαδή να έχω τη βάση δεδομένων των πελατών μου, ραντεβού και τα λοιπά, ό,τι κάνει ένα CRM, μπορώ να κόψω τιμολογία. Ναι, έχει και τιμολογία. Διαχείριση αποθήκης. Έχει, δεν είναι τόσο καλή. Γιατί ναι, είναι CRM. Αυτό είναι η διαφορά των CRM από τα ERP. Λέω, το CRM τα... είναι πελατοκεντρικό, ναι, ναι. Το ERP είναι εταιρικό κεντρικό. Οπότε ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι για τους πολιτές στην ουσία. Ακριβώς. Είναι για τους πολιτές να έχουν πρόσβαση μπαμ, μπαμ, στην αποθήκη να δουν τι προϊόντα έχουν και να τα παρουσιάσουν στους πελάτες. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Κάτι άλλο. Αυτά. Σ' άρεσε. Ό,τι πρόλαβες. Όταν διάβασα. Εντάξει. Οι παρουσιάσεις θα ανέβουν. Στο site είμαι υποχρεωμένος να τα ανεβάζω όλα. Πιστέψτε με, το έργο είναι έτσι. Πρέπει να παραδίδω τα πάντα. Είτε υπάρχει κώδικας. Α, να αναφέρω ότι έχω φτιάξει ένα σκριπτάκι. Για όποιον θέλει, το κατεβάζει, το τρέχει και του κάνει εγκατάσταση Vetiger, MySQL, ρυθμίζει τα πάντα όλα κλπ. Οπουδήποτε. Το script πλέον τρέχει, δηλαδή αν θέλετε να το δοκιμάσετε το Vetiger σε ένα virtual machine, κατεβάζετε το script, πάλι στο site μπορείτε να πάτε, τα έχω όλα εκεί πέρα, κατεβάζετε το script, το τρέχετε και τα κάνει όλα σε στυλ βοηθού. Να το ξολογαίνει, επειδή εγώ σκέφτομαι πολύ πιο, γενικά σκέφτομαι πρακτικά, από ό,τι κατάλαβα αυτό τρέχει σε Apache Server, μέσα στο Apache. Γιατί να μην χρησιμοποιήσω μια εταιρεία free host στο internet και να μην βάλω εκεί το CRM? Θα σου πω γιατί. Γιατί το free hosting δεν σου δίνει πρόσβαση να κλείνεις τρύπες, να κλείνεις modules του Apache, να μπορείς να κλείνεις οτιδήποτε πόρτες πολύ περιέργειες. Δεν το θέλεις αυτό. Το CRM σου θα πρέπει να είναι είτε σε virtual host που να έχεις πλήρη πρόσβαση τερματικού μέσα εκεί, να μπορείς να κόβεις οτιδήποτε πρέπει να κόβεις. Δηλαδή το πιο βασικό που μπορείς να κάνεις είναι CRM, δικό μου. Ωραία. Ποιος πρέπει να έχει πρόσβαση? Μόνο εγώ. Από πού? Μόνο μέσα από την εταιρεία μου. Κόψω όλα τα υπόλοιπα IP. Παγκοσμίως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις. Εάν το έχεις ένα free host στον Apache, την πάψεις. Δεν μπορείς να κάνεις. Πώς θα απενεργοποιήσεις οποιονδήποτε να μπαίνει και να προσπαθεί να βαράει τον σερβερ σου. Ας υποφερθείς δρομάδι, θα έχεις όλα αυτά. Θα στα κλείσει. Δηλαδή, όταν δει ότι τα resources χρησιμοποιούν πάρα πολύ από κινέζους που προσπαθούν να κάνουν επίθεση στο CRM σου, εσύ πώς θα το χρησιμοποιήσεις το CRM, αν θα πέφτει συνέχεια. Συνεχίζω την ερώτηση. Για την ασφάλεια, τα δεδομένα αποθηκεύονται στην κάρτα, δεν είναι? Αυτό είναι δικό θέμα. Είπαμε, δεν είναι σκοπός αυτού. Δικό σου θέμα το IT. Παίρνει ένα board, μπορεί να το βάλει SATA, μπορεί να ρυθμίζει το DMySQL να είναι κάπου αλλού,
Μπορεί τα δεδομένα να τα στέλνει κάπου αλλού, μπορεί τα δεδομένα να τα κάνει rsync κάπου αλλού. Είναι θέμα IT manager. Τέλος. Θα το πούμε την έννοια της κρυπτογράφησης. Αν υπάρχει κάποια επιλογή για κρυπτογράφηση στην αρχή δηλαδή της διαδικασίας ή κάποιο βίντεο. Δυστυχώς τα web, τα εταιρικά λογισμικά δεν δουλεύουν τόσο καλά με encryption. Έτσι. Είναι στη βάση δεδομένων τη MySQL, οπότε το security level του είναι στο επίπεδο του user που χρησιμοποιεί το βάση δεδομένων. Δηλαδή όλη η ασφάλεια γίνεται στο κάτω επίπεδο, όχι στο επίπεδο του εταιρικού λογισμικού. Κάτι άλλο. Αυτά. Δεν ξέρω, σας άρεσε η ιδέα κάπως. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι στην αρχή, ναι. Πιστεύω έχουμε τρομερή άνοδο αυτά τα boards. Έχουμε. Αυτό ευελπιστώ κι εγώ. Έχω ακούσει για 8 πύρινα που έρχονται, με 2 GB RAM. Το scaling είναι τρομερό και όλα αυτά βοηθάνε τα ρημάδια τα smartphone, έτσι, με την ARM τεχνολογία. Μπορείτε να κάνετε πολλά πραγματικά, δηλαδή εγώ θα ήθελα να δοκιμάσω να στήσω και κάτι πιο βαρύ, να το κάνω git server και να ανεβάζω κωδικά εκεί, να ανεβάζω πράγματα εκεί. Το είναι το θέμα. Θα το σχίσω βέβαια, αλλά ναι, θέλω. Δηλαδή αυτό το πραγματάκι σου προκαλεί ιδέες για να δοκιμάζεις πράγματα. Το ένα γίγα ρόμο λίγο με 6,5. Φυσικά. Λίγο. Για ένα-δύο άτομα σε εταιρικά λογισμικά web interface είναι καλά. Αν φύγεις 3 άτομα, έχεις και τα λεφτά που είχαμε πει στην αρχή, δεν το προλάβες. Έχεις και τα λεφτά να πάρεις και κάτι καλύτερο. Έτσι. Μετά σε... έτσι. Σε... δεν έχει νόημα. Για κάποιον ο οποίος τώρα ξεκινάει την επιχείρηση και τρώει όλο το κουτόχορτο ότι πρέπει να αγοράσει του λογισμικού πανάκριβα χιλίων. Δεν ξέρω αν ξέρετε πόσο κάνουν στην αγορά τα εταιρικά λογισμικά. Μιλάμε για λεφτά, έτσι. Με το καλημέρα ξεκινάνε τριψήφιο. Γεια σας, τόσο. Αγοράζεις. Κάθε χρόνο πληρώνεις extra license και μετά ένα χρήστη και μετά ένα support. Μιλάμε, δεν μου ξεφύγει, εντάξει. Καλά κάνουν δικαιώματα, δεν θα τους κατηγορήσω εγώ για αυτό που κάνουν, αλλά είμαι και εγώ εδώ να προτείνω και άλλη λύση. Γι' αυτό είμαστε. Ή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν δευτερεύον σερβερ. Ορίστε. Σαν δευτερεύον σερβερ. Πώς να δηλαδή, για backup server, να φέρνει αυτό... όλα αυτά και να τα στέλνει κάπου αλλού. Αυτό που σκέφτομαι εγώ. Εμείς έχουμε ας πούμε έναν σερβερ στη δουλειά, έτσι. Και θέλω και κάτι που να είναι στην αποθήκη για να κάνει τη διαχείριση. Και θες να κάνει μόνο αυτό το πράγμα. Το οποίο στην ουσία θα είναι ένας υπολογιστής. Ναι. Δηλαδή βολεύει πάρα πολύ. Και με το αντίστοιχο λογισμικό, έτσι. Δηλαδή μετά θέλει σκανάρισμα, barcode κτλ. Οπότε μπορώ να στήσω ένα τέτοιο σαν δευτερεύον. Όπου όλα μου μετά ό,τι κάνω να μου τα στέλνει στον κανονικό του σερβερ και κάπως με μια γέφυρα. Από ό,τι μου είπε ο Σέργιος, μπορείς σε Dolibar να στήσεις αποθήκη με σκάνερ, να αγοράσεις φυσικά το σκάνερ και το λογισμικό που αντιστοιχεί στο Dolibar, να το στήσεις εκεί και είσαι τελειώσει. Εδώ σκοπεύουμε δηλαδή να μειώσουμε το κόστος, να μην το αυξήσουμε με έτοιμες λύσεις πανάκριβες. Για τέτοιες δουλειές είναι μια χαρά. Κάτι άλλο.